Καλησπέρα. Το σημερινό vlog ξεκινάει μέσα στο στούντιο. Γιατί ξεκινάμε στο στούντιο? Γιατί έτρεχα μέσα στο άγχος να προλάβω. Αλλά δεν ήταν να προλάβω ανοιχτή την αγορά, γιατί η αγορά σήμερα είναι ανοιχτή. Έτρεχα το σκοτωμό να προλάβω, γιατί ένας φίλος δουλεύει, οπότε ήθελε κάποιον να αγκαρέψω. Την ώρα που εγώ σχολούσα αυτός να πήγαινε στη δουλειά ή μισή ώρα πριν πάει στη δουλειά, για να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε το δέμα. Οπότε σήμερα, τι έχει? Σήμερα έχει QLED 65. Θα φύγει αυτή η σάπια από εδώ και θα πάει στη θέση της εκεί που θα έπρεπε να πάει από την αρχή, στον όχι, μέσα, για μια άλλη δουλειά που θέλω. Ξεσετάρετε πάλι όλο το setup για να έρθει αυτό το πράγμα και να μπει εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει σήμερα vlog. Και για κάτι το οποίο είμαι περήφανος που το πήρα, επιτέλους θα κάνω ένα unboxing με μαχαίρι. Λοιπόν, πρώτο και βασικό πράγμα. Θα φωνάζω λίγο γιατί δεν έχω μικρόφωνο, το έχω μέσα. Απόρτιστο. Λοιπόν, QLED 4K. Έχουμε 4K Ultra HD Pro, δηλαδή HD, HDR Pro, δηλαδή HDR 10+, έτσι. Έχουμε Gaming Master, έχουμε HDMI 2.1. Έχουμε 120Hz, 120Hz, Google TV, Dolby Atmos, TCL, ονειρεμένο. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι το πήρα 438 ευρώ, κάπου εκεί. Είχε βασικά 438 ευρώ, προσφορούλα, ξέρεις, από εδώ από εκεί, και την κουμπώσαμε. Είναι ονειρεμένο, ξαναλέω. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, βλέπουμε καλά τις οδηγίες. Οι οδηγίες λένε ότι η μπροστά πλευρά της τηλεόρασης είναι αυτή εδώ. Οπότε από εδώ είναι το front. Άρα εδώ, από αυτή την πλευρά, είναι η οθόνη της τηλεόρασης. Επίσης λέει δύο άτομα. Εγώ και εγώ. Οπότε, βγάζω τα tie-ups. Φανταστείτε το πράγμα με το μαχαιράκι. Να αφήνουμε για λίγο στην άκρη, μην πέσει γιατί τώρα βγήκανε τα tie-ups, αυτό σηκώνεις και βγαίνει. Ω, τηλεόραση. Οπότε τα αφήνουμε αυτά στην άκρη για να ξεμοντάρουμε αυτή την πλευρά. Οπότε πάμε, ξέρετε πώς έχει τώρα. Για να ξεβιδώσεις την τέρμα κάτω βίδα, πρέπει να βιδώσεις το βιδάκι, γιατί δεν ξεβιδώνει. Για να ξεβιδώσεις αυτήν εδώ τη βίδα, πρέπει να βιδώσεις αυτό. Βέβαιος θάνατος. Γιατί αυτό μπαλατζέρνει, οπότε να το σηκώσεις πάνε στην τηλεόραση να πέσει. Έλα παραδέξου, το ζω επικίνδυνα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Like. Μόνος μου δεν μπορώ να τη σηκώσω. Δεν τη βοηθάει.
Αυτό το πράγμα μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θα έπρεπε. Για το λόγο ότι όντως η τηλεόραση ήταν πάρα πολύ βαριά και οριακά τα χέρια μου φτάνανε από μια πλευρά στην άλλη. Αλλά το προσπάθησα πολύ, τη σήκωσα και την κατάλαβα, την κρέμασα. Και επειδή εγώ ξέρω τη συνέχεια του βίντεο, την ξεκρέμασα για να τη βάλω σωστά. Γιατί κάτι είχε γίνει λάθος. Και τι ήταν αυτό? Θα το πούμε σε λίγο. Νομίζω θέλει λίγο πιο κάτω. Αλλά δεν μπορώ να την πάω πιο κάτω, είναι τέρμα. Θα δείξει. Το πολύ πολύ θα την κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω. Πάμε να συνεχίσω με... Λοιπόν, ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ βασικό, ρε φίλε. Δηλαδή, μια εταιρεία όπως η Samsung, ας πούμε, δεν δίνει, ρε φίλε, μας οι μπαταρίες. Το control δεν είχε μπαταρίες. Δηλαδή... Τώρα που το έχω το φλεξάρω. Ναι, αφού δεν έχω βάλει μπρίζα. Μπρίζα! Να δούμε λίγο ποιο είναι το HDMI τώρα, το 2.1, αν και δεν έχω το καλό το 2.1, το έχω μέσα. Αφού βάζω ελληνικά, εδώ θα είμαι Αλβανία. Δηλαδή, Τσεχία, Δανία, Ελλάδα είμαι. Δεν είμαι ούτε Γερμανία, ούτε Αλβανία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ρύθμιση του Google TV. Τώρα θέλεις... Εσύ θέλεις Ethernet. Θα τη συνδέσουμε με Wi-Fi. Γιατί το Ethernet είναι τόσο. Λοιπόν, πάμε. Ρύθμιση Google TV. Όσο αυτό κάνει ενημερώσεις, εγώ πρέπει να φέρω το γραφείο κάτω στη θέση του... Πάμε. Λοιπόν, μπήκε, σετάρεται. Τώρα, τι έχει γίνει και είναι τόσο ψηλά. Τα VESA της Samsung, VESA λέγεται η βάση, οι τρύπες βασικά που έχουν για την βάση. Υπάρχουν τα VESA τα 100x100, υπάρχουν τα VESA τα 200x200 και τα 200, και τα 300x300. Δηλαδή πόσα απόσταση έχει μία τρύπα από την κάτω τρύπα, πόσα χιλιοστά, πόσα μιλιμέτρα. Έτοιμη τηλεόραση. Η συγκεκριμένη τηλεόραση τώρα έχει το εξής κακό. Καλό κακό. Είναι πάρα πολύ λεπτή. Οπότε δείτε λίγο. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτή, τα VESA της είναι πολύ χαμηλά. Οπότε δεν είναι εδώ στη μέση που πιάνει κανονικά η τηλεόραση, είναι χαμηλά. Οπότε αυτή η απόσταση από αυτή την απόσταση, τα VESA στην 65 είναι 300x300. Οπότε αυτή η απόσταση μεταξύ τους είναι 300x300. Η δικιά μου η βάση είναι OK, απλά επειδή πιάνει χαμηλά και η Samsung να πιάνει ψηλά, πιάνει πιο εδώ. Τώρα το 65 είναι πολύ ψηλά. Θέλει δηλαδή να ξεβιδώσω τις βίδες από τον τοίχο και να κατεβάσω τη βάση περίπου εδώ. Αν την κατεβάσω εδώ, αυτό το σημείο της τηλεόρασης θα κατέβει λίγο πιο κάτω από το γραφείο, σε αυτό το σημείο περίπου. Εκεί δηλαδή που θα ήθελα να είναι από την αρχή. Τώρα, επειδή είναι πολύ ψηλά, δεν βολεύει ούτε να παίξεις, αλλά ούτε να κάτσεις τηλεόραση. Για τα δικά μου γούστα. Οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να ξεβιδώσουμε τις τρύπες από τον τοίχο και να την κατεβάσουμε τουλάχιστον 20% στα πιο κάτω. Δηλαδή περίπου. Τώρα 20% στα πιο κάτω, 20% στα πιο κάτω. Πρέπει να μειώσουμε αυτή την απόσταση. Δηλαδή αυτήν εδώ την απόσταση. Να τη μειώσουμε. Καλή επιτυχία. Δεν θα το κάνω τώρα, θα το κάνω πιο αργά το απόγευμα. Έχω ενθουσιαστεί με την εικόνα. Είναι ακραία. Δηλαδή δεν πιξελιάζει ίχνος. Πάμε τώρα. Δεν θα το έβγαζα. Τέτοιος είμαι. Τα αφήνω. Απλά ήταν σε όλη την οθόνη και έπρεπε να το βγάλω αναγκαστικά. Ωραία όλα αυτά. Εκεί τι γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσω να πετάω πράγματα γιατί γίνεται χαμός από εκείνη την πλευρά. Αλλά ξέρετε. Θα παίξω λίγο. Η δοκιμή έδειξε, γιατί κάναμε δοκιμή, έδειξε ότι θα πάθουμε αυγενικό. Οπότε
πρέπει να φύγει αυτό να πάει πιο πίσω, να κατεβεί η τηλεόραση, να γίνουν καινούργιες τρύπες στον τοίχο, για να κατεβεί το μέσα 20 εκατοστά πιο κάτω. Και έχει μου διάσει το πόδι μου επειδή καθόμουν. Οπότε για να μην πάθουμε αυγενικό, καλό είναι. Τουλάχιστον άμα γίνει η χαζομάρα, θα το έχω σε βίντεο. Θα γελάμε όλοι μαζί. Τώρα που κάθομαι να κάνω μοντάζ και βλέπω το πλάνο, το τι έκανα για να κρεμάσω την τηλεόραση, ήδη ακόμα πονάνε πάλι τα χέρια μου, στην ιδέα και μόνο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν υπήρχε πραγματικά. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, είναι επικίνδυνο πραγματικά. Αν ήξερα τι πάω να κάνω, θα καλούσα κανέναν φίλο μου να έρθει να με βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι χαίστηκα λίγο πάνω μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι δεν είχα βάλει την πρίζα και δεν άνοιγε η τηλεόραση. Λέω πάει, αυτό ήταν, την έσπασα. Και τώρα πενεύω. Μόνος μου! Μόνος μου! Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Το λες λίγο ταλαιπωρία, αλλά εντάξει. Έγινε. Έκατσε όπως έπρεπε. Είναι ακριβώς στο σημείο που πρέπει να είναι. Just, ονειρεμένο, τέλειο και λίγο πιο κάτω θα μπορούσα να τη βάλω, αλλά πιστεύω ότι είναι στο όριο για την τιμονιέρα. Τώρα, πρέπει να πεταχτούν αυτά, πρέπει να μαζευτεί ο χώρος, αλλά θα γίνει αύριο. Γιατί τώρα θέλω να τσιλάρω, να κάνω μοντάζ, να παίξω λίγο να δω αν βολεύει τελικά. Όνειρο. Όνειρο, όνειρο. Επίσης παραγγέλθη το επόμενο κομμάτι της φιλενάδας μου που θα συμπαριστεί όμορφα και ωραία και αυτό εδώ. Οπότε έρχονται πολλά. Και κλασικά είμαι στο σπίτι, κάνω μοντάζ για να ανεβεί το vlog. Μαρέα με τον φιλαράκο μου εδώ πέρα. Και κλασικά δεν έχω κάνει κλείσιμο. Οπότε, αν σου αρέσουν και άλλα vlogs, αλλά και όχι μόνο, γενικότερα, κατέβα κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις και όλα τα υπόλοιπα social. Φυσικά κάνεις follow Scrooge, dimidjo.gr και δεν ξεχνάς Instagram, αλλά και TikTok. Και κάτω στα σχόλια να γράψεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Ποια τηλεόραση πήρα, πόσο την πήρα, να κάνω μια μόνη συζήτηση στα σχόλια. Επίσης, τι άλλο θα ήθελες να δεις, αν θες να δώσεις καμιά ιδέα για το vlog. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα studio vlogs. We'll be right back.